η οποία είχε γράψει το, αυτό που μετά το πήρε ο Τσιτσάνης και είπε ότι ήταν δικό του και το, και το βάλε το αγάπη που γίνει δικό από μαχαίρι. Γιατί ήταν δικό της. Αυτά είναι γνωστά δηλαδή. Η μουσική ήταν με άλλα λόγια. Τρελέ, τσιγκάνε και τα λοιπά. Το είχαν και της το πήρανε. Και όταν παίχτηκε τότε το η Στέλλα, της είπε μια φίλη της έχουν τη μουσική σου. Και γίνανε κάτι δίκες και δικαιώθηκε η γυναίκα. Αυτή υπήρχε. Αλλά Ρεμπέτησα πρώτη ήταν η... Η οικογένειά της πώς το είχε δεχτεί αυτό? Δεν το δέχτηκε. Μιλάμε τώρα και για εκείνα τα χρόνια, δεν έτσι. Δεν το δέχτηκε. Για εκείνη πολλά χρόνια. Αυτή σηκώθηκε και έφυγε. Έκανε την επανάστασή της, δεν φοβόταν. Τι χαρακτήρα ήταν, δηλαδή, πιτσίρικα πώς ήταν? Δεν μπορεί πάντα να ήταν τόσο δυνατή. Ήταν αγοροκόριτσο. Αγοροκόριτσο, ναι, αλλά... Ναι. Αλλά δούλευε κιόλα. Δούλευε. Από μικρό παιδί. Είχε τελειώσει δημοτικό. Αλλά δούλευε στον μπακάλικο του πατέρα της. Δούλευε. Παντρεύτηκε, ερωτεύτηκε κάποιον, τον παντρεύτηκε, έγινε όλη αυτή η ιστορία. Και μετά όταν βγήκε από τη φυλακή... Νέα. Πολύ νέα, μικρή, 20 χρονών. Σηκώθηκε και έφυγε και ήρθε στην Αθήνα στις 29 Οκτωβρίου του 40. 28 είχε κηρυχτεί ο πόλεμος. Χωρίς να έχει που να πάει και κοιμότανε, τα λέει, σε κάτι εγκαταλειμμένα βαγόνια του τρένου. Να ρωτήσω κάτι, επειδή μου είπατε πριν ότι έγραψε τη βιογραφία της Σοφία η Αδαμίδου. Ναι. Την έγραψε όσο ζούσε η Μπέλου, με, δηλαδή γνώριζε και είπε ναι, να γράψουμε και αυτό και εκείνο και αυτή είναι έτσι η ζωή μου, ή γράφτηκε η βιογραφία της μετά? Της είχε δώσει και μέσα στο βιβλίο υπάρχει το χαρτί που της δίνει το, την άδεια να γράψει τη βιογραφία της και της έδωσε και τις φωτογραφίες βέβαια. Γιατί υπάρχει πολύ υλικό φωτογραφικό. Τι έχει πει λοιπόν η ίδια εκείνα τα πρώτα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια του πολέμου που ένα μικρό κορίτσι φεύγει δύσκολα και έρχεται σε μια πόλη που τότε ήταν και τα μάτια ενός και παιδιού και αριστερή. Ακόμα ήταν πιο και αριστερή, Μέρλιν, τα Μπουντρούμια. Μετά τα Δεκεμβριανά, τραυματίστηκε και όλο αυτό μέσα σε μία ζάλη, σε μία, ένα παραλήρημα, τα λέει, χάνεται. Πάντως η αίσθηση που έχει κανείς που δεν έχει γνωρίσει την Μπέλου παρά μόνο τα τραγούδια της, είναι ότι ήταν μια φιγούρα πιο σκοτεινή, πιο, σαν να μονίμως κουβαλούσε ένα πόνο. Βέβαια. Είχε πάθει. Αυτά είναι γνωστά. Είχε πολύ δυνατά και δεν θέλαμε να κρύψουμε τίποτα. Δεν θέλαμε να, γιατί αυτά τα ξέρουν. Και αν ασχοληθείς με έναν άνθρωπο, ή δεν ασχολείσαι καθόλου, ή ασχολείται και λες την αλήθεια. Ναι. Δεν σηκώνουν να τα περάσουμε λίγο έτσι. Όλοι γνωρίζανε ότι ήταν και ομοφιλόφιλοι, όλοι ξέρανε ότι έπαιζε ζάρια και τα λέει καθαρά. Τα λέει. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την πρεμιέρα, το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει από την πρεμιέρα. Η παράσταση είναι κάθε Τρίτη στο θέατρο Ήβη. Ήβη. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λίγο την πρεμιέρα.